της δυσκολίας των δυνατοτήτων. Τώρα έχουμε τις δυνατότητες των δυσκολιών. Και μέσα από αυτές τις δυσκολίες όλοι μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και να πάμε μπροστά. Μ' αρέσει μάλιστα να ανασύρω και ένα παλιό ποίημα του 19ου αιώνα αρχές του 20ου, ενός ξεχασμένου ποιητή, που λέει «Είναι τραχής ο ανήφορος και δύσκολος ο δρόμος, μας αρμονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάμε, ίσως ο δρόμος γίνεται και ανάλα προς ο κόπος». Νομίζω ότι δεν είναι πολυτέλεια στην κοινωνία μας, στο κράτος μας, σε όλους εμάς να είμαστε ενωμένοι για το κοινό καλό. Μπορεί να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι, ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε πλήθιο τραπέζι, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε και να έχουμε ένα, όπως τον ονομάζετε εσείς, πολιτικό πολιτισμό. Δόξα τω Θεώ, αυτό υπάρχει. Αυτό αφορά τα κόμματα. Αυτό υπάρχουν στα κόμματα και χαίρομαι, γιατί στενοχωριέμαι τον τελευταίο καιρό, όπως το εξέφρασε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και βρίσκω την ευκαιρία να το πω και εγώ σήμερα, ότι μακριά από μας αυτές οι αντιλήψεις που κομματιάζουν και όχι απλά κομματίζουν το λαό μας. Εσείς μπορείτε να το κάνετε, αλλά κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ούτε την πίστη, ούτε την Εκκλησία, ούτε και εμάς, και το λέω δημόσια και ανοιχτά, όπως ακριβώς στον ίδιο τόνο τα είπε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Μακριά οι πατριδοκαπηλίες, μακριά οι πιστεοκαπηλίες, μακριά όλα αυτά. Να μείνουμε εκτός, αποφασισμένοι, ότι διακονούμε τον ίδιο λαό με τα βάσανά του, με τους καημούς του, με τους προβληματισμούς του και ο καθένας όπως μπορεί είναι δίπλα. Αυτό θα σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να κάνετε κι εσείς από την όποια θέση έχετε σήμερα ή αύριο, ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Κάθε φορά αυτό είναι σεβαστό από όλους μας και εσείς το έχετε αποδείξει. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Να βοηθήσουμε όλοι μας, τα εκτονώνουν τα θέματα της κοινωνίας, μας κρατούν ταραγμένους και επίσης να βοηθήσουμε να απέχουμε από τα άκρα. Δεν εγώ βοήθησα ποτέ ούτε τον τόπο, ούτε την πατρίδα μας, ούτε το λαό μας. Μακριά από όλους μας ακραίες τάσεις, ιδέες και συμπεριφορές. Και νομίζω ότι σε αυτά ταυτιζόμαστε. Σε αυτά ταυτιζόμαστε. Κάποιος και πείτε το και γράψτε το και ό,τι θέλετε κάντε το. Και δεν μασάω τα λόγια μου και το ξέρετε. Μου είπε προκαιρού ότι θέλει να ψηφίσει το κόμμα του Χριστού. Και εγώ το απήντησα ότι αν ο Χριστός έκανε κόμμα δεν θέλω να είμαι χριστιανός. Όχι αρχιεπίσκοπος, ούτε χριστιανός δεν θέλω να είμαι. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά όλα κατά μέρος και να κοιτάξουμε πώς ο καθένας μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά, είτε με την κυβέρνηση, είτε με την αντιπολίτευση, με όποια θέση έχει, σε αυτό που όλοι ποθούμε, την ευημερία του λαού μας και την ανατολή καλύτερων ημερών. Συγγνώμη που σας πήρα μονότερμα, αλλά αφού μου κάνετε την τιμή να έρθετε και με ακούτε πρώτη φορά, θα τα ακούσετε. Δεν θα σας τα ψάρω, αλλά θα τα ακούσετε. Θα τα χαρά μου να σας ακούσω και να ψέλνετε κάποια στιγμή. Μια μεγάλη Παρασκευή να έρθείτε στο Ηράκλειο, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνετε αλλού. Σεβασμένα, δεν χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να σας ακούσω. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη εκπροσώπηση που έχουμε στο Κοινοβούλιο από σπουδαίους ανθρώπους. Και οι βουλευτές μας και οι τρεις είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι και ένας τέταρτος. Είναι και καλοί φίλοι. Ποιος είναι ο τέταρτος? Ο φίλος σας. Ποιος είναι ο φίλος μου? Ο κύριος Αποστολάκης. Ο κύριος Αποστολάκης δεν είναι φίλος, είναι αδερφός. Ο κύριος Αποστολάκης έχει υπερβεί με την κατάσταση των φίλων και έχει πάει στην κατάσταση της αδερφοσύνης, γιατί εντάξει, κύριο Αποστολάκη, γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρω το πείραμα της καρδιάς του. Εγώ θα προτιμούσα να μην ανακατεύετε με τα κομματικά σας. Τον ήθελα λίγο υπεράνω από όλα αυτά τα πράγματα λόγω της θέσης του. Η Εκκλησία υπεράνω, αλλά... Η Εκκλησία υπεράνω.
δεν χρειάζεται να είναι όλοι υπέρα. Το περιέχον και το περιεχόμενο. Τώρα πάμε σε φιλοσοφικές αναλύσεις. Λοιπόν, εντάξει, αλλά εμείς λέμε εδώ από φελά παντού φελά. Και αφού ο Αποστολάκης ήταν ωφέλιμος εκεί που πέρασε, από όπου πέρασε, σε όλα τα μετερίδια, εγώ χαίρομαι και εύχομαι να είναι ωφέλιμος και σε εσάς. Γιατί χρειάζεστε και φωνές όριμες και σοβαρές σαν του Αποστολάκη, σαν των τριών πατέρων και διδασκάλων που έχουμε εδώ απέναντι, που τους σέβομαι απεριόριστα, σας το λέω, και να το ξέρετε. Για μένα είναι πολύ καλοί μου φίλοι. Και με την παιδεία τους και με τον πολιτισμό τους. Έχετε και κάποια φιντάνια που μετεκλογικά πρέπει, νομίζω, να δείτε τι θα κάνετε κι εσείς, όπως έχουμε κι εμείς, όπως σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς υπάρχουν. Λοιπόν, αποφασίστε κι εσείς. Εσείς τι ακολουθείτε. Εντάξει, το Ευαγγέλιο λέει ότι στο αμπέλι, λοιπόν, στο αμπέλι ό,τι είναι ξερό και ό,τι δεν δίνει καρπού, κόβεται. Λοιπόν, γιατί κάνεις έτσι αγάπη μου, εγώ ξέρεις, δεν ήρθατε εδώ να τα πούμε, θα τα πούμε. Δηλαδή τι ήρθα, βιλοφρονείς, θα του πω σαν την άλλη να βγει δεύτερος, όχι δεν το λέω. Εντάξει, εγώ δεν με νοιάζει έτσι είναι που σου είπε, στο Βόλο, λοιπόν, το Βάιρα. Δεν θα πω αυτό, ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος. Σε μένα με ενδιαφέρει. Είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, οπότε... Εγώ πάντως πρέπει... Εσείς δεν φαντάζομαι να κομματίζεστε, οπότε δεν θα έχω πει... Κοιτάξτε, ετούτο είναι μαύρο, ούτε πράσινο είναι, ούτε κόκκινο και πιο μαύρο δεν γίνεται. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό μπορώ και μιλώ. Και μιλώ και λέω και τα καλά. Ξέρω και εσείς την αγάπη που έχετε και το σεβασμό που δείξατε και ως πρόεδρο της κυβερνήσεως στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Αυτό το μαρτυρώ και το λέω και το έχω ακούσει και έκανα και στο Πατριαρχείο Συνοδικός και ξέρω πως και ο Πατριάρχης μας έχει μεγάλη αγάπη στο πρόσωπό σας και αυτή το στηρίξτε.